Προσοχή! Εχθρικό πλοίο στα δεξιά! Γύρνα το πλοίο προς τον άνεμο! Γυρνάω το πλοίο προς τον άνεμο! Ανέβασε τα μεσαία πανιά και μετά την πειρατική σημαία! Έτοιμη για επιβίβαση! Ανεβάζω τα μεσαία πανιά και μετά την αυτή, πώς την είπες? Να πάρει, Τόμ, το ξεχνάω συνέχεια. Χακ, δεν πρέπει να λες κουβέντες όπως να πάρει, Τόμ. Δεν έχεις διαβάσει ποτέ πειρατικές ιστορίες, ποτέ σου. Εγώ, να διαβάσω? Ξέρεις ότι με το διάβασμα και το γράψιμο δεν τα πάω καθόλου καλά. Ξέχνα το, ας συνεχίσουμε την πειρατική μας περιπέτεια και να επιτεθούμε στο πλοίο. Εμπρός, άντρες μου! Εμπρός, άντρες του! Επίθεση στο μισητό, εχθρό! Κάνε το καλό και ρίξε στο γυαλό! Δεν παρατάμε την πειρατεία για να κάνουμε κάτι πιο εύκολο, όπως να κυνηγήσουμε αρκούδες. Μάλλον έχεις δίκιο. Μόνο ένας αυθεντικός αιμοδιψής εγκληματίας θα προσπαθούσε να κουρσέψει έτσι μια βάρκα. Λέω να κάνουμε τους παράνομους όπως το Ρομπέν των Δασών. Όχι, δεν ξέρω κανένα Ρομπέν των Δασών. Ήξερα κάποιον έλμο από την Ντάιρβιλ. Ένα χοντρούλι με μεγάλα αυτιά και κρεατό ελιές. Όχι, ο Ρομπέν των Δασών ζούσε στο δάσος του Σέργουτ. Ήταν γνωστός επειδή έκλεβε τους πλούσιους και τα έδινε στους φτωχούς. Τι το τρομερό βρίσκεις αυτό? Όλοι ξέρουν ότι πρέπει να κλέβεις από τους πλούσιους. Οι φτωχοί δεν έχουν τίποτα για να κλέψεις. Χακ, δεν εννοούσα γι' αυτό. Γι' αυτό είναι φτωχοί. Ακόμα κι εγώ το ξέρω αυτό. Κι ας μην είμαι και το πιο έξυπνο παιδί του κόσμου. Έλα, Χακ, πάψε πια να μιλά συνέχεια, φίλε μου. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με τη ζωή μας στο μέλλον. Είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. Ή και τα δύο. Δεν τρώμε πρώτα. Μπαμπά, ο Τόμ Σόγερ και ο Φιν κάνουν μπάνιο. Κάποιος φούρνος αγκρεμίστηκε. Πρόσεχε, Γουίλμπορ. Μάθε ότι κάνω μπάνιο δύο φορές το χρόνο, είτε χρειάζεται, είτε όχι. Αγαπητή μου, όταν υποσχέθηκα να σου δείξω την άγρια ζωή κάνοντας μια βόλτα στο δάσος, σίγουρα δεν περίμενα να βρούμε κάτι τόσο άγριο. Τόμ, μου λες τι στην ευχή κάνεις εκεί μέσα? Γεια σου, Μπέκι. Είναι η Μπέκι Θάτσερ, η μικρή Μπέκι, το κορίτσι για το οποίο μου μιλάς συνέχεια, αυτό που σου αρέσει τόσο πολύ. Περίεργο που συναντιέστε έτσι εδώ, τα δύο πιτσουνάκια. Τι ρομαντικό. Μάλλον είναι η τελευταία φορά που συναντιόνται οι δυο τους, είτε στο σπίτι μου είτε εδώ. Εξάλλου, η κόρη του σεβάσμιου δικαστή Θάτσερ δεν πρέπει να κυκλοφορεί με ένα κουρελί σαν εσένα. Και μαζί με αυτό τον άξεστο το φίλο σου. Ευχαριστώ. Τόμ, με απογοήτευσες πάρα πολύ. Πώς μπορείς να γίνεσαι τέτοιο θέαμα, μου λες? Μην ανησυχείτε, Δεσποινής. Έχει πολλούς τρόπους ακόμα για να γίνει θέαμα. Τι αγένεια. Καλό κορίτσι, αλλά είναι πολύ κλαψιάρα, δεν νομίζεις? Χωριάτες. Γουίλμπορ, ένα λεπτό. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Να με ευχαριστήσεις? Γιατί? Που με γλίτωσες από αυτή τη μικρή ενοχλητική κλαψιάρα, την Μπέγκη. Πρέπει να σου πω ότι με τρέλαινε με τα κλάματα και με την τόση γκρίνια της. Τώρα ο Χακ και εγώ θα αρχίσουμε πάλι να διασκεδάζουμε. Αλήθεια? Ξέρεις, Τόμ, δεν το περίμενα ότι θα το έπαιρνες έτσι. Μα τι νόμιζες? Εγώ μόνο ξέρω πώς να χάνω σε αυτά τα μέρη. Έλα, ας δώσουμε τα χέρια και να γίνουμε φίλοι. Τι λες? Φυσικά, Τόμ. Πολύ ευχαρίστως να... Τόμ Σόγερ, θα το πω στη μητέρα μου. Θα το πω στη θεία σου την πόλη. Θα το πω στο δικαστή Θάτσερ. Θα το πω στο δάσκαλο. Δεν μ' αρέσουν καθόλου οι φαυλατάδες που δεν ξέρουν να κρατάνε μυστικά. Τόμ, έτσι και το μάθει η θεία σου η πόλη, θα σε κάνει τα λατιού. Δεν με νοιάζει, Χακ. Δεν με νοιάζει καθόλου.
Καπετάνια, ήταν έξυπνο που μου είπες το συνδυασμό του χρηματοκιβωτίου σου χωρίς πολλές κουβέντες. Άρχισα να θυμώνω. Όπως το φαντάστηκα, τα χρήματα του πλοίου. Αυτό κι αν είναι ωραίο θέαμα. Σας έδωσα τόσο σφιχτά που θα μείνετε δεμένοι έτσι μέχρι του χρόνου. Καλά Χριστούγεννα! Ο Ίτζου Τζο. Ναι, και κάθε λεπτό γίνεται για πιο μυστήριο. Γιατί ένας άθλιος παράνομος κακούργος σαν αυτόν πήδηξε από το πλοίο, μπήκε στο κανό και έφυγε λες και τον κυνηγούσε κροκόδιλος, φορώντας μια μαύρη μάσκα. Καλά, δεν έχω δει ποτέ έναν άντρα να τον κυνηγά ένας κροκόδιλος με μαύρη μάσκα στο πρόσωπο. Γιατί έφυγε από το πλοίο τόσο βιαστικά? Πού πηγαίνει τώρα? Ο κροκόδιλος με τη μάσκα? Ο Ίτζου Τζο. Πού να ξέρω, εγώ δεν ξέρω πώς με λένε. Όταν βγεις στη στεριά, θα τον ακολουθήσουμε. Μπράβο, Τόμ. Να μαζευτούμε να πας. Μαζί θα τον ακολουθήσουμε. Αυτό δεν μου άρεσε καθόλου, ξέρεις. Ε, τι? Πάψε πια, σαχλόπουλη! Τώρα θα δεις. Καλά, είναι ο πιο κακός άνθρωπος που έχω δει. Φαίνεται πως θα θάψει κάτι. Ελπίζω όχι κάποιο γνωστό μας. Έτσι. Δεν είναι περίεργο που μερικοί δεν εμπιστεύονται τις τράπεζες? Θάβει αυτά τα χρήματα γιατί μάλλον τα έκλεψε. Και μάλιστα από το ποταμόπλιο. Μάλλον. Πάμε. Πρέπει να το πούμε στο δικαστή Θάτσερ. Ξέρει τι να κάνει. Ελπίζω να είναι έτσι. Πάψε να φωνάζεις, πουλί! Αλλιώς θα σε κάνω ψητό! Τα καταφέραμε, χάρη σε εκείνο το πουλί. Είδες που κι εμείς τα χαζοπούλια κάτι αξίζουμε σε αυτόν τον κόσμο. Και είστε σίγουροι, παιδιά, πως αυτός που είδατε ήταν ο Τζότζεφ Χάγκουν, γνωστός και ως Ίτζου Τζο? Ναι, δικαστά Θάτσερ. Ω, ναι, δεν θα κάναμε ποτέ λάθος. Εκείνο το μάτι σαν κουμπί, το άγριο πρόσωπό του, το σατανικό του πηγούνι, το άλλο μάτι σαν κουμπί, εκείνο το κακό. Ω, βοήθεια! Χακ, τι σου συμβαίνει? Με τρόμαξα. Παρακαλώ, συνεχίστε, κύριε δικαστή. Πιστεύω πως τώρα έχω όλες τις πληροφορίες που χρειάζομαι για να φέρω αυτόν τον εγκληματία στη δικαιοσύνη χάρη στα δύο αυτά αγόρια και το θάρρος τους. Είμαι βέβαιος ότι πολλοί άνθρωποι δεν θα έμπαιναν στον κόπο να συλλέξουν τις αποδείξεις. Συγχαρητήρια, κύριε Σόγερ. Ευχαριστώ, κύριε. Συγχαρητήρια, κύριε Φιν. Κύριε Φιν. Χακ! Πάψε! Δεν άκουσες που μίλησε σε κάποιον κύριο Φιν? Εσύ είσαι ο Χακμπερι Φιν, ο κύριος Φιν. Εγώ? Σίγουρα κάνεις πλάκα. Κανείς δεν με έχει πει ποτέ κύριο Φιν. Ούτε τον πατέρα μου δεν φωνάζουν κύριο Φιν. Με υπερηφάνεια σε αποκαλώ κύριο Φιν και σου δίνω το χέρι.
Είσαι ένας καλός, έντιμος πολίτης. Αυτό είναι το χέρι που έπιασε το χέρι του σεβαστού δικαστή Θάτσερ. Δεν θα το ξαναπλύνω ποτέ. Εξάλλου, ποτέ δεν πλένομαι πολύ. Δεν εκπλήσομαι. Α, και κάτι ακόμη, παιδιά. Την κατάλληλη στιγμή θα σας φωνάξουν στο δικαστήριο για να ορκιστείτε ότι ο Τζότζεφ Χάγκουτ είναι πράγματι ο ένοχος. Στο δικαστήριο? Όχι εγώ. Ο πατέρας μου δεν μου έμαθε ποτέ να ορκίζομαι. Να πίνω, ναι, αλλά όχι να ορκίζομαι. Αυτό τον όρκο πρέπει να τον δώσουμε, Χακ. Μπαμπά, ήμουν στο άλλο δωμάτιο και χωρίς να το θέλω άκουσα εσένα και τα παιδιά. Αχ, Τόμ, είμαι περήφανη για σένα. Καλά τώρα. Δεν υπάρχουν πολλά παιδιά γενναία όπως εσύ, που θα ακολουθούσαν έναν απέσιο άντρα όπως τον Ίντζουν Τζο, να κρυβόντουσαν για να μην τα δει και μετά να ερχόντουσαν στον μπαμπά μου και να τα έλεγαν όλα. Είσαι το πιο θαραλέο παιδί που έχω γνωρίσει. Καλά τώρα. Το εννοώ, Τόμ. Ακόμα κι ένας μεγάλος θα φοβόταν να το κάνει αυτό που έκανες. Είσαι ένας πραγματικός ήρωας. Καλά τώρα. Καλά, δεν ξέρεις να λες τίποτα άλλο. Φαντάζομαι πως αν σε φιλήσω θα πεις πάλι «Α, καλά τώρα». Λοιπόν, τι θα έλεγες αν σε φιλούσα? Κάν το πρώτα και μετά βλέπουμε. Εντάξει, ορίστε λοιπόν. Τι έχεις να πεις τώρα? Καλά τώρα. Χακ, κι εσύ ήσουν υπέροχος. Όχι, φίλια. Μια απλή χειραψία θα ήταν αρκετή. Είναι ο μόνος τρόπος για να αποφύγεις τα κορίτσια που θέλουν να σε φιλήσουν. Αστυνόμε Evans, αστυνόμε Warren. Θέλω να βρείτε τον Τζότζεφ Χάγκουν και να τον συλλάβετε αμέσως. Και να προσέχετε πάρα πολύ, κύριε. Είναι ένας επικίνδυνος εγκληματίας. Το ξέρουμε, κύριε. Είχαμε ανέκαθεν προβλήματα με αυτόν. Είναι δολοφόνος. Ναι. Ο Τζότζεφ Χάγκουτ. Ξέρετε ποιος είμαι. Τι θέλετε? Να σε συλλάβουμε. Αν έρθεις μαζί μας ήσυχα, δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Με συλλαμβάνετε? Γιατί? Επειδή έδειρα μερικούς που μιλάνε πολύ στο σαλούν. Αυτή τη φορά είναι κάτι πιο σοβαρό, Τζο. Σε συλλαμβάνουμε για την ένοπλη ληστεία του ποταμόπλοιου μονάρχης του Μισισιπή και την άσκηση βίας σε δύο μέλη του πληρώματός του. Λοιπόν, θα έρθεις μαζί μας ήσυχα και ήρεμα? Δεν έχετε αποδείξεις εναντίον μου. Βρήκαμε ήδη τα κλεμμένα χρήματα ακριβώς δίπλα στο ποτάμι που τα έθαψες. Α, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό θα το δούμε, Τζο. Θα το δούμε. Και βέβαια θα το δούμε. Δεν θα μου κάνετε τίποτα. Τέλειωσε τον καλαμποχυλό σου, Τόμ. Καθαρίζει το σηκώτη και κάνει καλό στα νεφρά. Όχι, ευχαριστώ, θεία πολύ. Έφαγα πολύ. Ανοησίες, μικρέ. Ο καλαμποχυλός είναι μία από τις 6 κύριες συνταγές της φύσης. Μαζί με τα πράσινα φασόλια, το βοδινό βραστό με καρότα, το μπουρέ γλυκό πατάτας, το ψάρι με τα χόρτα και το μεταλλικό νερό. Άκουσα ότι το μεταλλικό νερό γιατρεύει τις κρεατοελιές. Μόνο αν το μεταλλικό νερό προέρχεται από μια πηγή κοντά σε δέντρο από τη βόρεια μεριά. Αν είναι από την νότια, κλάφτα. Τι εννοείς? Θα πονάς αφόρητα. Γι' αυτό τελείωσε η κουταλιά σου και δεν θα ξαναπονέσεις ποτέ στη ζωή σου. Εξάλλου, πρέπει να έχεις καλή υγεία. Αυτές τις μέρες είσαι το πιο σημαντικό παιδί στην πόλη, επειδή θα καταθέσεις το δικαστήριο ενάντια στον Ίντζουν Τζο. Ω, είμαι περήφανη για σένα, Τόμ. Ένα αγόρι σαν και σένα τιμά όλη του την οικογένεια. Ευχαριστώ, θεία πόλη. Και ευχαριστώ επίσης και για το ωραίο σου φαγητό. Τα λέμε. Πάω στο Χακ τώρα. Μη βιάζεσαι τόσο. Μπορεί για μερικούς να είσαι σημαντικός πολίτης, αλλά για μένα είσαι ένας πονηρός που προσπαθεί να γλιτώσει από τις δουλειές του. Α, όχι, θεία. Όχι τον μπροστινό φράχτη. Τον μπροστινό φράχτη. Πλήσιμο. Κάθε εκατοστό του. Τώρα. Έχεις υποσχεθεί να το κάνεις κάθε μήνα.
Όταν τελειώσεις, που φαντάζομαι πως θα είναι αργά το απόγευμα, τότε μπορείς να πας να δεις αυτό το φιλαράκο σου. Ξέρεις, δεν αλλάζει τίποτα τελικά με το να είσαι ο πιο σημαντικός πολίτης. Ορίστε. Πάρε αυτό μαζί σου για κολατσιό. Αυτιά γουρουνιού τουρσί. Θεραπεύει πόνους στην πλάτη και άλλα πολλά που μπορεί να πάθεις από μια σκληρή δουλειά, όπως το πλύσιμο του φράχτη. Φρουρέ! Φρουρέ! Πάρε τα πόδια σου και έλα εδώ! Πεθαίνω από δίψα! Κάνε γρήγορα, αλλιώς θα τα κάνω λίμπα εδώ μέσα! Εντάξει, ησύχασε, Τζο. Ο δικαστής Θάτσερ θέλει να σου μιλήσει. Ήρθες για να με βγάλεις. Έτσι δεν είναι, δικαστή? Δεν μπόρεσε να βρεις τίποτα εναντίον μου. Αντιθέτως, Τζο. Ήρθα για να σε πληροφορήσω ότι η δίκη σου θα αρχίσει σε μία εβδομάδα από τη Δευτέρα. Ο δημόσιος κατήγορος έχει συλλέξει και αποδείξεις και μάρτυρες εναντίον σου. Μάρτυρες! Τι είδους μάρτυρες? Πες μου ποιους. Να είσαι σίγουρος ότι θα το μάθεις όταν αρχίσει η δίκη σου. Δεν βλέπω την ώρα. Γεια σου, Τόμ. Α, γεια σου, Μπεν. Δεν σε είδα να έρχεσαι. Ήμουν απορροφημένος, ξέρεις. Έχεις δουλειά, ε? Εξαρτάται από το τι εννοείς δουλειά. Αυτή δεν είναι δουλειά. Ναι, ίσως να είναι, ίσως και να μην είναι. Το μόνο που ξέρω είναι ότι μου ταιριάζει. Θέλεις να πεις δηλαδή ότι σου αρέσει? Αν μ' αρέσει, δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην μ' αρέσει. Δεν βρίσκεις κάθε μέρα την ευκαιρία να βάψεις ένα φράχτη? Τόμ, μπορώ να βάψω κι εγώ λίγο? Μα, μάλλον θα σου είναι δύσκολο αυτό, Μπεν. Βλέπεις, η Θεία Πόλη ήταν πολύ συγκεκριμένη για αυτό το φράχτη. Ξέρεις, επειδή είναι στο δρόμο και τον βλέπουν όλοι. Θα προσέχω πολύ. Ο πίσω φράχτης δεν θα την πείραζε, ούτε εμένα. Ο μπροστινός όμως, λυπάμαι. Λυπάμαι, Μπεν. Αν με αφήσεις να δοκιμάσω, θα σου δώσω ένα αγκίστρι ψαρέματος. Όχι, δύο θα σου δώσω. Το βάψιμο αυτού του φράχτη πρέπει να γίνει σωστά. Σίγουρα δεν θα υπάρχει κανένα παιδί. Κανένα απολύτως που να το κάνει όπως πρέπει. Θα σου δώσω τρία αγκίστρια και να βάζω σκουλίκια για δόλωμα. Τρία αγκίστρια, ένα βάζω με σκουλίκια και μια χτένα που της λείπουν μόνο έξι δόντια. Τελευταία μου προσφορά. Θα με αφήσεις να βάψω τώρα, Τόμ? Εντάξει. Μόνο πήγαινε σπίτι σου να φέρεις άλλη βούρτσα. Έχω την αίσθηση πως αυτή θα τη χρειαστώ. Έρχομαι αμέσως. Γεια σου, Τόμ. Δουλεύεις, ε? Κοίτα, Πιτ, εξαρτάται από το τι εννοείς δουλειά. Εξάλλου, δεν βρίσκεις κάθε μέρα την ευκαιρία να βάψεις ένα φράχτη. Ναι, είναι αλήθεια. Κι αυτός δεν είναι ένας συνηθισμένος φράχτης. Θέλει ένα ειδικό ταλέντο για να βάψεις τόσο καλά ένα φράχτη. Έντι, εκείνη η γωνία θέλει ένα πέρασμα ακόμα. Πιο ψηλά. Αυτό είναι. Ωραία, Γουάλντο, τα πας περίφημα. Τόμ, σκέφτηκα ότι μπορεί να πίνεσες. Γι' αυτό σου έφερα λίγο χοιρινό φρικασέ που σ' αρέσει. Είναι... Τελείωσες? Τελείωσες κιόλας? Βέβαια, δεν ήταν τίποτα. Όλο το φράχτη? Μα πώς? Μάλλον με βοήθησε το φαγητό που μου έδωσε στη Διαπόλη. Τα τηγανιτά αυτιά αγριόχοιρου είναι ισχυρό δυναμωτικό. Αρχίζει η συνεδρίαση του δικαστηρίου για τη δίκη της πολιτείας του Μιζούρι ενάντια στον Τζότζεφ Χάγκουν, γνωστού και ως Ίντζουν Τσο. Κύριε δημόσιε κατήγορε, καλέστε παρακαλώ τον πρώτο σας μάρτυρα.
Με την άδειά σας, εντιμότατε, θα ήθελα να καλέσω δύο μάρτυρες αυτή τη φορά, αφού ήταν μαζί και παρακολουθούσαν τα ίδια γεγονότα. Πολύ καλά, συνεχίστε. Μάρτυρες είναι τα δύο αγόρια που είδαν τον κατηγορούμενο να φεύγει από το ποταμόπλιο με τα κλεμμένα χρήματα και λίγα λεπτά αργότερα τον είδαν να τα θάβει μέσα στο δάσος. Ο κύριος Τόμ Σόγερ και ο κύριος Χάκμπερι Φιν. Ησυχία στο δικαστήριο, παρακαλώ! Κανένας δεν θα με κλείσει εμένα φυλακή για 25 χρόνια εξαιτίας αυτών που θα πουν αυτά δύο μιξιάρικα! Σας προειδοποιώ! Ο Τόμ Σόγερ και ο Χάκλεμπερι Φιν δεν πρόκειται να τη βγάλουν καθαρή από μένα! Θα τους δείξω εγώ! Το σκάσε! Πιάσε! Πιάσε! Ησυχία! Ησυχία στο δικαστήριο! Ησυχία, παρακαλώ! Ησυχία! Μην ξεχνάς, Χακ, δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι αυτόν τον ανόητο επειδή είναι μεγάλος και κακός. Ναι, όσο πιο μεγάλοι είναι, τόσο πιο σκληρά χτυπάνε. Πρέπει να φανούμε γενναίοι. Τι είμαστε, δειλοί? Όχι. Κλαίμε σαν τα μωράκια? Όχι. Φοβόμαστε έναν άθλιο εγκληματία όπως ο Τζο? Ναι. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως ο Τζο είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Τότε γιατί δεν τον κλείνετε στη φυλακή και να πετάξετε και το κλειδί, αντί να κυκλοφορεί ελεύθερος και να απειλεί το μικρό μου Τόμ και το φίλο του το Χάκλεμπερι? Έλα, έλα αγοράκι μου, έλα να φας λίγο από την περιστερόπιτά μου. Είναι ό,τι πρέπει για τα νεύρα, τέλειο γιατρικό για το άγχος. Μην ανησυχείτε καθόλου, κυρία μου. Ήρθα εδώ απόψε για να σας πληροφορήσω πως ο αστυνόμος Evans και οι συνεργάτες του θα προσέχουν τα δύο αγόρια και θα φροντίσουν να μην τους συμβεί τίποτα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, κυρία μου. Αλλά νομίζω πως τώρα ο Τζο θα είναι εκατοντάδες μίλια μακριά και θα τρέχει. Εγώ λέω πως δεν θα τον δούμε ποτέ ξανά. Ευχαριστώ, αστυνόμε, από τα βάθη της ψυχής μου. Και εκ μέρους του Τόμ, φυσικά. Πρέπει να δοκιμάσετε λίγο από το σπιτικό φαγητό μου. Είναι βρασμένα αυγά βατράχου, κομμένα σε κομματάκια με βραστό ασβό. Όχι τώρα, ευχαριστώ, κυρία. Θα συμβούλευα τον Τόμ και τον Χακ να συνεχίσουν κανονικά τις δραστηριότητές τους στο σχολείο και όλα τα άλλα, σαν ο Τζο να μην είχε μπει ποτέ στη ζωή τους. Με συγχωρείτε, κύριε, αλλά ο Χακ έχει να πάει σχολείο 3 χρόνια τώρα. Ο δάσκαλος λέει πως έχει προσωπικά αποθυμένα γι' αυτό. Προσωπικά αποθυμένα από την οικογένειά του? Όχι, προσωπικά αποθυμένα από το σχολείο. Το καταλαβαίνω αυτό. Μη φοβάστε, κυρία μου. Θα φροντίσουμε ώστε τα παιδιά να είναι ασφαλή συνέχεια. Να είστε καλά, δικαστή, για την τόση καλοσύνη σας. Θα θέλετε να δοκιμάσετε εσείς λίγο από το σπιτικό μου φαγητό? Τι λέτε? Είναι πολύ νόστιμο και είμαι σίγουρη... Κάποια άλλη φορά, ευχαριστώ. Τόμ, μια από αυτές τις μέρες είμαι σίγουρος ότι θα συμπαθήσει το σχολείο. Η κόρη μου λέει πως ο δάσκαλος θα πάει μερικά παιδιά από σας εκδρομή στις σπηλιές του ποταμού το απόγευμα. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, ε! Μόνο τα Χριστούγεννα μου αρέσει το σχολείο. Μα τα Χριστούγεννα το σχολείο κλείνει. Γιατί νομίζετε ότι μου αρέσει τότε? Καλό, παιδιά, βιαστείτε. Όταν θα μπούμε στην κυρίω σπηλιά, ο Wilbur Matheson θα μας θυμίσει με μια εργασία που έκανε για την ιστορία και τη γεωλογία των σπηλαίων. Δεν είναι συναρπαστικό? Μόνος μου την έγραψα. Μην τη χάσετε. Α, όχι, δεν θα τη χάσουμε. Λοιπόν, μόλις μπούμε στις σπηλιές, θα είμαστε όλοι μαζί. Μόνος μου την έγραψα. Μην τη χάσετε. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να του δώσω μια γερή κλωτσιά να εξαφανιστεί. Τόμ, εγώ ακόμα τρέμω από φόβο για τον Ιτζουν Τζο. Πρέπει να σου μιλήσω για εκείνον, πρέπει. Εντάξει, Χακ.
Ηρέμησε τώρα και πες μου γιατί σε τρομάζει τόσο πολύ ο Τζουντζο. Πάψε να με πειράζεις. Δεν βλέπεις ότι είμαι ήδη φοβισμένος? Πρέπει να πάω στη σπηλιά μαζί με τους άλλους. Αλλιώς ο κύριος Γουέμπστερ θα με ψάχνει. Έλα, πάμε. Είναι σκοτεινά εδώ. Κανείς δεν θα σε προσέξει. Ο μπαμπάς μου λέει πως το σκοτάδι φαίνομαι καλύτερα. Αγαπητοί μου συμμαθητές, γνωρίζουμε όλη την απέραντη απεραντοσύνη αυτών των απέραντων σπηλελοειδών σπηλαίων, τα οποία φτάνουν σχεδόν 25 μίλια κάτω από το έδαφος. Δεν είναι συναρπαστικό? Υπάρχουν πολλές περιοχές με σταλαγμίτες και σταλακτίτες που δεν τις έχει ανακαλύψει ούτε πατήσει ακόμη ο άνθρωπος και είναι... Η θεία Πολύ θα χαρεί πολύ όταν μάθει ότι το σπιτικό της φαγητό είναι και σε κάτι άλλο χρήσιμο. Κοίτα τα ρούχα σου, Γουίλμπορ. Έλα εδώ να σε καθαρίσω. Ξέρεις, ίσως τελικά το σχολείο είναι καλό. Αφού μπορείς να πετάς πίτες στο Wilbur Matheson, δεν είναι και τόσο κακό. Χαίρομαι που σε βλέπω και πάλι γελαστό και ήσυχο, Χακ. Έπρεπε να πάψεις να φοβάσεις πια και να σκέφτεσαι τον Τζο. Τον Τζο? Τι γέλιο! Γιατί να φοβάμαι αυτό το μισητό, άθλιο, κακούργο εγκληματία? Με κοιτάξεις τώρα, Τόμ? Αλλά είναι εκεί, πίσω από το βράχο. Ποιος είναι πίσω από το βράχο? Αυτός, ο Τζο, ο μισητός κακούργος εγκληματίας, θυμάσαι? Έλα τώρα, είναι απλώς φαντασία σου, Χακ. Μόνο εμείς είμαστε εδώ. Κοίτα, θα σου δείξω. Δεν μπορούν να μας κάνουν κακό. Σίγουρα. Όχι. Τόμ! Χακ! Πού είσαστε? Τόμ! Χακ! Το άκουσες αυτό? Μια περίεργη φωνή να φωνάζει και τους δύο. Ναι. Όχι, δεν άκουσα τίποτα. Τόμ! Χακ! Ξέρω ότι είσαστε κάπου εκεί μέσα. Τόμ! Χακ! Γεια σου, Τόμ. Χακ, μου είπαν ότι θα σας βρω εδώ. Δικαστά Θάτσερ. Μην είσαι σίγουρος. Τα φαντάσματα ξεγελούν τους ανθρώπους. Ζήτα του να σου δείξει ταυτότητα. Εγώ είμαι, Χακ.
και φοβάμαι πως έχω άσχημα νέα. Γι' αυτό ήρθα να σας βρω. Νέα? Άσχημα. Άσχημα νέα? Τελικά ο Τζο δεν έχει φύγει από την περιοχή. Τον είδε η αστυνομία να περιφέρεται έξω από την πόλη. Προσπάθησαν να τον πιάσουν, αλλά τους ξέφυγε. Μου ξεσκίζεται η καρδιά, παιδιά μου, που σας βλέπω να μένετε εδώ μέσα, αντί να παίζετε έξω και να διασκεδάζετε, εξαιτίας εκείνου του κακούργου του Τζο. Εγώ στη θέση σας τα σκεφτόμουν διαφορετικά. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να παίξουμε, θεία, αφού είναι εντελώς σκοτάδι έξω. Κι όμως, όταν τα νερά ανέβουν αρκετά, είναι φανταστικά. Μπορείς να βρεις ένα σωρό αρουραίους του βάλτου και κροταλίες αν κολυμπήσεις τέτοια ώρα. Ποιος είναι εκεί? Σε προειδοποιώ, έχω όπλο, γι' αυτό μην προσπαθήσεις να κάνεις καμιά ανοησία. Άκουσες? Είμαστε η αστυνομία Evans και Warren, κυρία μου. Ήρθαμε να σιγουρευτούμε ότι τα παιδιά είναι καλά. Συγγνώμη που σας άφησα έξω στη βροχή, κύριε. Αλλά δεν θέλω να το διακινδυνεύσω. Ναι, καταλαβαίνω γιατί είστε τόσο ανήσυχοι. Ανήσυχοι? Μα τι λέτε? Ναι, ίσως λιγάκι. Όπως είπε ο Χακ, είμαστε λιγάκι ανήσυχοι. Βλέπετε, κάποιος προσπάθησε να μας σκοτώσει. Πάμε να ανέβουμε στη γέφυρα του ποταμού και να πετάμε λασπόμπαλες στα κορίτσια που βγαίνουν από το μάθημα της μουσικής. Σπλά! Λασπόμπαλες! Χακ, ξέρεις ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ούτε να πάμε πουθενά όσο μας κυνηγάει ο Τζο. Πρέπει να προσέχουμε πολύ που θα πάμε και τι θα κάνουμε. Εμένα μου φαίνεται πως θα περάσουμε όλη μας τη ζωή χωρίς να κάνουμε τίποτα το διασκεδαστικό. Διασκέδαση είναι αυτή? Σίγουρα αυτή η ζωή δεν είναι για μας. Πράγματι. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τον καλύτερο τρόπο για να πεθάνουμε. Να πεθάνουμε? Γιατί? Σχ, πάμε μέσα. Μη μας ακούσει κανείς. Η θεία πολύ λείπει. Να πεθάνουμε? Ξέρουμε πως ο Τζο είναι κακός και σατανικός και πως θα μας κυνηγάει μέχρι να πεθάνουμε. Τι πάθαμε οι κακόμοιροι! Γι' αυτό πρέπει να τον κάνουμε να νομίζει ότι είμαστε πεθαμένοι. Κι ας μην είμαστε. Πώς θα πεθάνουμε αφού θα είμαστε ακόμη ζωντανοί? Θα κάνουμε πως ήμασταν στο ποτάμι και πως ξαφνικά ήρθε μια μαούνα και έπεσε πάνω μας στο κανό. Και μπαμ! Ναι, συνέχισε. Έτσι δεν έμεινε τίποτα απολύτως από μας, μόνο μερικά ρούχα μας που επιπλέουν στο νερό. Θα μας κάνουν και την κηδεία μας μετά? Και βέβαια θα μας την κάνουν, και μάλιστα όπως πρέπει. Μετά, εμείς θα πρέπει να το σκάσουμε για τη Νέα Ορλεάνη ή την Κίνα ή για κάπου αλλού και να μην ξαναγυρίσουμε ποτέ. Ίσως βέβαια σε 50 χρόνια που όλοι θα είναι γέροι για να μας θυμούνται. Και ο Ίντζουν Τζο δεν θα προσπαθεί πια να μας σκοτώσει γιατί θα είμαστε ήδη πεθαμένοι. Τόμ, είναι το καλύτερο σχέδιο που έχει σκεφτεί. Θα πρέπει να πεθάνουμε για να ζήσουμε. Αυτό θα ξεβραστεί στην όχθη του ποταμού μπροστά στο σχολείο. Κάποιος θα το βρει σίγουρα. Αν είμαστε τυχεροί, θα το βρει ο Wilbur Mufferson και θα το κάνει βούκινο. Τώρα, μερικά ρούχα μας. Thank you.
Εμπρός, Χακ. Πέταξε το καπέλο σου. Αυτό το καπέλο κι εγώ έχουμε περάσει πολλά μαζί. Βροχές, λιακάδες, θύελλες, ανεμοστρόβιλους, επίθεση μελισσών από την κυψέλη του Window Philby. Γεια σου, καπέλο. Ίσως ξαναβρεθούμε μια μέρα. Τόμ! Τόμ! Δεν σηκώθηκες ακόμη? Τόμ! Πρέπει να βγει και πολύ πρωί. Αυτό το παιδί είναι τόσο απρόβλεπτο. Αυτό δεν είναι το καπέλο του Τόμ. Κοιτάξτε. Απίστευτο. Πάμε να φέρουμε βοήθεια. Τι βλέπεις, Τόμ? Τι κάνουν? Έλα, δες και μόνος σου. Δεν γίνεται τίποτα. Το μόνο που βλέπω με αυτά είναι το μάτι μου να με κοιτάζει κι αυτό. Πολύ περίεργο. Έχουν έρθει ένα σωρό κάτοικοι της πόλης, μαζί και η Θεία Πόλη, και ψάχνουν όλη την όχθη του ποταμού και ελέγχουν τα πράγματα που βρήκαν στο ποτάμι. Δεν είναι εύκολο για τη Θεία Πόλη, αλλά είναι ο μόνος τρόπος. Καημένη η Θεία Πόλη, είναι μια μεγάλη και χρυσή καρδιά. Που να είναι, θα σταματήσουν τις έρευνες. 5 μέρες ψάχνουν να μας βρουν. 5 μέρες! Είναι σχεδόν μια εβδομάδα. Τώρα θα πρέπει να σκεφτούν πως αφού δεν μας βρήκαν όλες αυτές τις μέρες, τότε θα πρέπει να είμαστε σίγουρα στον πάτο του ποταμού. Είναι το ποταμόπλιο. Προσπαθούν να μας ανεβάσουν στην επιφάνεια. Κοίτα! Γιατί μας πυροβολούν με αυτά τα μεγάλα όπλα? Δεν ξέρουν ότι είμαστε ήδη πνιγμένοι? Δεν ρίχνουν σε εμάς. Μερικές φορές οι βολές των κανονιών μέσα στο νερό ανακατεύουν το ποτάμι και βγάζουν στην επιφάνεια τα πράγματα που έχουν βυθιστεί. Αλήθεια? Σε τι εποχή ζούμε? Λοιπόν, εξυπνάκηδες, αυτή τη φορά δεν θα πετύχει. Είμαστε πολύ βαθιά. Όταν οι βολές των κανονιών δεν φέρουν αποτέλεσμα, θα ξέρουν πως έχουμε χαθεί. Και θα κάνουν την κηδεία μας μετά. Πού θα βρουν αγόρια στον πόη μας να θάψουν? Δεν θα είναι τέτοια κηδεία. Όταν δεν μπορούν να βρουν πτώματα, γίνεται μια διαφορετική κηδεία. Βγάζουν λόγο και μεταφέρουν λουλούδια, αλλά δεν θάβουν. Κρίμα. Αν δεν έχεις πτώμα να θάψεις, η κηδεία δεν λέει πολλά. Στις παλιές καλές μέρες έθαβαν πάντα κάποιον. Αυτό είναι άδικο. Δεν ακούω και δεν βλέπω τίποτα από ό,τι γίνεται στην ίδια μου την κηδεία. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε άλλο, γιατί θα μας δουν, Χακ. Εκτός αν... Εκτός αν τι? Τι? Έλα μαζί μου. Αγαπητοί μου φίλοι, η απώλεια αυτών των 2 εξαίρετων αγοριών είναι μεγάλη για μας. Έφυγαν τόσο ξαφνικά από κοντά μας, ακριβώς πάνω στο άνθος της ηλικίας τους. Όλοι μας στενοχωριόμαστε για το γεγονός. Θα μας λείψει το όμορφο γέλιο τους, η θέρμη τους, το παιδικό τους πνεύμα. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τα προσωπάκια τους που έφερναν το γέλιο και την ευτυχία στη ζωή μας.
Δυστυχώς, μας έφυγαν. Ναι, έφυγαν τα καημένα τα παιδιά. Γιατί, γιατί εγώ. Υπάρχουν μερικοί που θα έλεγαν πως το ένα από τα αγόρια, ο Χάκμπερι Φλίν, ήταν ένας τεμπέλης, άχρηστος. Φιν! Τι ήταν αυτό? Αυτό το τεμπέλη και άχρηστο τον έλεγαν Χάκλεμπερι Φιν, όχι Φλίν. Δεν είναι σωστό να λέτε από το όνομα αυτού του φτωχού πεδαμένου τεμπέλη λάθος, α, ναι, έτσι. Συγγνώμη, κυρία μου. Υπάρχουν μερικοί που θα έλεγαν πως το ένα από τα αγόρια, ο Χάκλεμπερι Φιν, ήταν ένας τεμπέλης, άχρηστος. Πολύ καλύτερα, ευχαριστώ. Ένας αργόσχολος, ένας ανόητος, ένας ανίκανος. Όλοι με δίνετε, δεν ήταν κακός, αδύναμος ήταν. Όμως πρέπει να πω πως κατά βάθος ήταν κι αυτός ένα ανθρώπινο πλάσμα, λίγο πολύ. Η καρδιά μας θλίβεται μετά το... Πείτε τα, κύριε ιερέα. Μη δίνετε σημασία στην αδερφή μου. Πάντα παρασύρεται σε θλιβερές καταστάσεις όπως αυτή. Η καημενούλα. Έλα καλή μου. Όλα θα πάνε καλά. Δεν θα ξαναπάμε όμως σε άλλη κηδεία. Εκτός από τη δική σου. Χαίρομαι που τελικά φεύγουμε για την Κίνα ή τη Νέα Ορλεάνη ή οπουδήποτε αλλού. Δεν μπορούσα να τριγυρνάω άλλο στην πόλη. Δεν έχουμε ξεκινήσει ακριβώς. Όχι ακόμα. Έχω μια μικρή δουλειά που πρέπει να κάνω πρώτα. Περίμενε εδώ. Θα γυρίσω σε λίγα λεπτά. Τι είδους δουλειά έχεις να κάνεις τέτοια ώρα βραδιάτικα? Δεν μπορεί να περιμένει? Δεν θα έχω άλλη ευκαιρία. Όχι, δεν γίνεται. Τόμ! Αχ, Τόμ, πόσο μου λείπεις, αγαπημένο μου αγοράκι. Μακάρι να ήσουν πάλι εδώ. Ω, Τόμ, αγόρι μου. Θεία Πόλη, ξέρω ότι δεν μ' ακούς, αλλά έπρεπε να έρθω να σε δω πριν φύγω, για να σε αποχαιρετήσω και να σου πω ότι σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ πολύ και πως έχω μεγάλη ευγνωμοσύνη για ό,τι έκανες για μένα. Λυπάμαι πολύ που σε στεναχωρώ τόσο πολύ και δεν σου λέω ότι είμαι ζωντανός. Αλλά ο μόνος τρόπος για να πάψει ο Ίντζουν Τζο να μας κυνηγάει για να μας σκοτώσει ήταν να κάνουμε τους πεθαμένους και να το σκάσουμε. Γι' αυτό αντίο για πάντα. Ίσως να ξανάρθω. Γεια σας, κύριε Ίντζουν. Κύριε Τζο. Γεια σας. Όταν είδα εσένα και το φιλαράκο στο δικαστήριο, έδωσα μια υπόσχεση. Τώρα θα την κρατήσω. Hey, Χακ! Φύγε, Τόμ. Ο Τζο είναι εδώ. Χακ, τρέχα! Τόμ, έχω μια ιδέα. Τι ιδέα? Να παραδοθούμε. Όχι, δεν θα μας πιάσει ποτέ. Τότε γιατί ακούω τα βήματά του να πλησιάζουν? Πόσο κοντά είναι τώρα? Έτσι και μας πλησιάσει περισσότερο, θα τον έχουμε στην πλάτη μας. Τότε μια ευκαιρία έχουμε μόνο. Να τον οδηγήσουμε μέσα στις σπηλιές. Στις σπηλιές? Όχι, είναι τρομακτικά εκεί μέσα. Αν είναι τρομακτικά για μας, θα είναι για εκείνον δύο φορές. Έλα από εδώ. Έρχεται τώρα. Γρήγορα, ας πάμε πίσω από εκείνα τα βράχια.
Τι είναι αυτό? Ιτζουντζο, φυλάξου, τα κακά πνεύματα σε κυνηγούν. Σταμάτα να θυμώνεις τα κακά πνεύματα, αλλιώς θα την πάψεις πολύ άσχημα. Ε, το πλάκα έχει. Μπορώ? Ένα λεπτό. Τι τρέχει εδώ μέσα? Όχι, Τζουντζο. Είναι επικίνδυνο να τα βάλεις με εμάς τα κακά πνεύματα. Σταμάτα! Ιτζουντζο, πρέπει... Θα τον τρομάξουμε με την ίδια του τη σκιά. Έλα! Αστιάκι ήταν, κύριε Τζο, αστιάκι. Ας τον βγάλουμε από εδώ πριν ξυπνήσει. Ναι, πολύ γρήγορα. Ορίστε ο εγκληματίας σας, δικαστά Θάτσερ. Δεν νομίζω να σας προκαλέσει άλλα προβλήματα. Η σύλληψη του ήταν πολύ επικίνδυνη και βρώμικη δουλειά, αλλά κάποιος έπρεπε να το κάνει. Τζο, συλλαμβάνεσαι. Και αυτή τη φορά δεν θα το σκάσεις. Ναι, καλά, καλά. Μόνο πάρτε με μακριά από αυτά τα τρομερά φαντάσματα. Σας παρακαλώ. Παιδιά, είστε πολύ γενναία. Ηρωές μου. Ω, έλα, Μπέκι. Καλά. Όχι, φιλιά, εντάξει. Θεία Πόλη, πώς ήξερες ότι θα μας βρεις εδώ στις σπηλιές? Σας παρακολουθούσαμε. Εσείς εμάς? Φυσικά. Δεν κοιμάμαι και τόσο βαθιά, ξέρεις. Έφερα μαζί μου βραστά βράγχια χρυσόψαρου, γιατί θα πεινάτε σίγουρα. Θα είναι έτοιμα για σερβίρισμα στο πι και φι. Τόμ, Χακ, με χαρά σας ανακοινώνω ότι οι κάτοικοι αυτής της πόλης συμφώνησαν να σας δώσουν μια σημαντική αμοιβή για να δείξουν την εκτίμησή τους για ό,τι κάνατε για να αποκαταστήσετε τον νόμο στην πόλη μας. Μπράβο, 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 παιδιά, μπράβο. Έχω μια ερώτηση, εντυμότατε. Ναι, Χακ. Αυτή η αμοιβή είναι περίπου 30 cents. Γεια σε όλους. Προς τιμή αυτού του σπουδαίου και μεγάλου γεγονότος εγώ... Wilbur, η θεία Πόλη μας έφτιαξε πεντανόστιμα βράχια χρυσόψαρου. Ελπίζω να πεινάς πολύ. Ωχ!